Καλημέρα σας από τη χιονισμένη Θεσσαλονίκη. Ημερομηνία νομίζω 23 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος. Που κανονικά θα έπρεπε να λέω Δεκέμβριος, αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν το περίμενα ότι θα γίνει αυτό. Επίσης, το χιόνι μου έρχεται μέσα στο πρόσωπο. Έχει χιονίσει. Και χιονίζει ακόμα. Και αυτό δεν γίνεται να συμβαίνει απλά. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο καιρός. Έχει τα ψυχολογικά του μάλλον. Εγώ όμως πάω κάπου. Και το χιόνι δεν με πτωεί. Πάω στο My Money με τη φίλη μου την Νίκη, που την έχετε δει 2-3 φορές αυτό το κανάλι φέτος. Και θα πάμε εκεί να κάνουμε μία φωτογράφηση. Οπότε θα δείτε λίγο το backstage μας από τις φωτογραφίσεις και το πώς δουλεύουμε τέλος πάντων εκεί. Και μετά έχω συνέχεια. Θα πάμε να πάρουμε αποκριάτικες, βλακίες, όπως κάθε χρόνο σε μαντίνες κομπετί και κάτι να φορέσουμε, ρε παιδί μου. Και μισό μην πέσω πουθενά. Είπα σήμερα λοιπόν, έτσι που είναι όμορφη μέρα γιορτινή, να σας πάρω μαζί μου και εσάς και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα. Πάμε να πάρω το λεωφορείο. Ελπίζω να μην μπέσω στη διαδρομή. Ελπίζω να φτάσω επίση στο κέντρο. Και θα τα πούμε σε λίγο. But I'd be lying. It might take a little time, but I'd say I'm doing fine. That's what I'd say to my friends, but they'll know I'm not alright. Μικρά updates, πήρα ταξί εν τέλει, γιατί το λεωφορείο δεν ψινόταν να έρθει. Τώρα που πήγαινα πέρα στον δρόμο, ένα αυτοκίνητο πέρασε με πάρα πολύ γρήγορη ταχύτητα. Πέρασε πάνω από μία λακκούβα που είχε νερό και εντελώς τυχαία. Φρέχια λίγο. Αλλά την παλεύω ακόμη, δεν έχω συγχυστεί full. Και τώρα κατευθύνομαι προς το μαγαζί. Εγώ η Νίκη είναι κολλημένη με το λεωφορείο στην κίνηση. Εγώ θα φτάσω πιο νωρίς βέβαια. Και θα ξεκινήσω εγώ τα πλάνα μου εκεί πέρα μέχρι να έρθει η Νίκη για να ξεκινήσουμε τις φωτογραφίες μας. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή κάτω έχει 0 κόσμο. 0. Και παρακαλώ τον καιρό να σταματήσει αυτά τα ψυχολογικά, γιατί δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα. Έχω κουραστεί και δεν θέλω να ρωτήσω. Επίσης είμαστε μια εβδομάδα πριν την Τσιχνοπέμπτη, οπότε όλα αυτά είναι τουλάχιστον αστεία. Λυπάμαι. Και ξέχασα να πω ότι η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 9 και 10 και 4. Γενικά δεν ξέρω ούτε τι ώρα είναι, ούτε τι μέρα είναι, τα έχω χάσει. Αχ, δεν μπορώ να το δέξω ούτε να πέσω, παιδιά. Γι' αυτό πάμε σιγά σιγά και σας αφήνω για να υπάρξει βίντεο. Γιατί αν συνεχίσω εγώ έτσι και γενικά επειδή πέφτω, δεν θα έχουμε βίντεο για την επόμενη εβδομάδα. Βρήκα τη φίλη μου! Καλημέρα! Δεν το πιστεύουμε αυτό που ζούμε, ούτε η Νίκη το πιστεύει. Χιονισμένη καλημέρα, δέστε λίγο τι γίνεται. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Συνεχίζει να χιονίζει. Και πάνω που νομίζαμε ότι ήρθε η άνοιξη. Σαν να μην σημαίνει τίποτα. Σε ένα μήνα Μάρτιο. Και γίνεται αυτό. Ποιο μήνα, παιδί μου, σε 10 μέρες. Ναι, σε 10 μέρες έχουμε Μάρτιο. Και λιγότερο. Λοιπόν, φτάσαμε στο μαγαζί. Έχω εξηγήσει εγώ τι θα γίνει, ότι θα είμαστε backstage σήμερα να δείτε τι συμβαίνει. Έχουμε έρθει στο My Money για πρωινό. Ναι. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Και να περάσουμε τέλειο. Όπω πάντα με την φιλενάδα μου. Λοιπόν, πάμε. Let's go. Πάμε. Πρώτο και βασικό. Ζέστη. Και είμαστε εδώ. Έχουμε ξανάρθει μία ακόμη φορά. Και περάσαμε τέλεια και μας άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχει απίστευτο design εδώ μέσα. Και τώρα είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε και το φαγητό. Πάλι πάνω κοιτάω, δεν πρέπει να κοιτάω εδώ. Μόνο πρόβλημα. Μόνο πρόβλημα. Από τη Λάρισα ακόμη. Τι ωραία που περάσαμε. Δεν έχει παιδεύτηκε ακόμα. Πάμε. Εδώ. Ο πρωινός ο τύπος. Πες λίγο τι ώρα είναι. 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο. Εγώ είμαι ξύπνια από τις 8, εσύ είσαι ξύπνια από... Τις 6.30. Πριν ακόμα χιονίσει. Αλήθεια. Και εγώ είχα μια ελπίδα ότι δεν θα χιονίσει σήμερα. Έλεγα βλακίες είναι αυτά που λένε όλοι. Αλλά έλεγα που χιόνισε. Το σοκ, πόσο σοκ φαίνονται. Τι ωραία. Εν τω μεταξύ μυρίζει, ναι, μυρίζει τέλεια. Χάτε, χάτε.
Έχουμε εδώ και τα μίξερ φρούτων μας και αυτά εδώ τα πανέμορφα. Εδώ η χαρά της ζωής, η χαρά της blogger με τα χρώματα. Εν τω μεταξύ γράφεις πάρα πολύ ωραία με το πορτοκαλί και το πράσινο, έτσι. Φρούτο, φρούτο. Τέλεια, ετοιμάσου το μεγάλη τροπή. Καλά. Καλά. Έχει κι άλλο. Δηλαδή, εντάξει. Εδώ είναι η χαρά του παιδιού. Πώς πάτε τα μωρά σας εδώ, το πω. Εμείς ερχόμαστε εδώ να φάμε. Η χαρά των bloggers είναι το φαγητό. Ξεκάθαρα. Δεν πιστεύω να έχεις αντίρρηση, Νίκη Στεφάν. Καμία απολύτως. Επιτέλους ήρθε η ώρα να φάμε. Βγάλαμε περισσότερες φωτογραφίες στα φαγητά παρά εμάς. Αλλά τι να κάνουμε. Δίκαιο. Τι να κάνουμε. Τίμιο. Φεύγουμε εμείς με γεμάτα στομάχια. Να σκάσει. Συνεχίζει να χιονίζει βέβαια. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Πάμε για το περπάτημα της χώνευσης. Ναι, αν δεν φάμε καμιά βούτα πουθενά. Όπως έλεγα και πριν, αυτό το βίντεο θα το δείτε αν δεν πέσω. Και αν δεν με βρέξει κάτω αυτοκίνητο και με κάνει λούτσα. Και αν. Εγώ! Πάλι! Περιμένω! Γεια σας, vloggers! Εγώ πάλι περιμένω! Τι περιμένεις? Συνέχεια περιμένω κόσμο! Μια φορά κάποιος θα έρθει στην ώρα, τι δεν γίνεται! Χαθήκαμε! Δεν χαθήκαμε! Άλλαξε το δρομολόγιο του 3K! Να μας το έλεγαν από πριν! Δεν φταίμε εμείς! Να μας πέρανε ένα τηλέφωνο να μας πέρανε το δρομολόγιο! Δεν μ' αφήνεις! Σ' αγαπάω πόσο μ' αγαπάς. Σάκε! Αυτά, εδώ, Ιωάννα, πες που πάμε τώρα και τι θα κάνουμε. Λοιπόν! Και πάμε εκεί, σήμερα Σάββατο, 23 του μηνός, να ψωνίσουμε. Γεια, την Τρικλοπέμπτη που παρόλο που χιονίζει. Αυτά, σε μια εβδομάδα θα έχουμε Μάρτιο. Ναι! Του τον πίεσα! Θα το πάρω. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να πάρει. Σαν το μαζονάει. Κυριολεκτικά. Κάναμε τα ψώνια μας. Πήραμε βλακίες. Βλακία. Ναι, και τώρα πάμε να φάμε. Πάμε! Αλλά τρώμε γυνά. Έλα, δε άγγελο, στο χαλάς όλοι φοράμε μαύρο! Δεν είναι Ελλάδα. Τι νιώθεις ότι είσαι? Σουηδία. Τα παιδιά το lunch break από τη σχολή, από το campus. Το χάρο. Μια στάση πλήν για να δεν σου κουρδώνει. Έλα. Έτσι. Είσαι καλύτερη, ναι. Εντάξει. Βίκτο και εσύ. Με σένα σε έβγαλα. Κάφηγα. Μήκω να δώσω στους ώμους. Έχω φάει τόσο πολύ. Αυτό είναι το vlog. Αυτό είναι το vlog. Παιδιά λοιπόν, κάπου εδώ εμείς. Ο Άγγελος είναι πιο κάτω. Σας αφήνουμε. Εμείς δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν είναι. Πρέπει να... Καλό βράδυ! Καληνύχτα, ε. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω όλοι. Μέχρι την επόμενη φορά... Subscribe! Subscribe! Ποιο είναι το like σας. Έχετε ένα σχόλιο για μένα. Share το βίντεο.